Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Κοραή, σας και στον αγώνα μας. Πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας? Κλιμακώνεται. Κλιμακώνεται. Η μάχη της ψήφου, του ψηφοδελτίου, της διάδοσης αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είδα προχθές τη συγκέντρωση του ΚΚΕ, δηλαδή δεν παίζεστε, αλήθεια κύριε Καραθανασόπουλο, στο Σύνταγμα τόσος κόσμος και δεν είστε ένα κόμμα εξουσίας, έτσι? Είμαστε κόμμα εξουσίας. Πώς είστε, αφού δεν θέλετε να μπείτε πουθενά σε κανένα σχήμα? Δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα τέτοιο σχήμα, το οποίο είναι ανάμεσα στη σφύρα και στον άκμονα. Ανάμεσα δηλαδή στις μιλόπετρες του συστήματος. Γιατί άμα μπαίναμε σε ένα τέτοιο σχήμα, θα ήταν σαν να αυτοχειριαζόμαστε. Στις σημερινές συνθήκες αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι να υπάρχει ένας ισχυρό αντίπαλο δέος στην εκάστοτε αντιλαϊκή κυβέρνηση, και η επόμενη κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή, και αυτό το αντίπαλο ισχυρό δέος είναι ο λαός με την πάλη του, οργανωμένος λαός, και από αυτή την άποψη ένα δυνατό ΚΚΕ θα συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση, ανοίγοντας τον δρόμο και για τις συνολικότερες ρήξεις. Γιατί όταν ο λαός αποφασίζει να πάρει την εξουσία στα χέρια, το ΚΚΕ έχει και πρόγραμμα και διάθεση να κυβερνήσει. Κύριε Καραθανασόπουλε, αυτό που λένε για το ΚΚΕ είναι το εξής. Έχετε ορισμένες θέσεις που πραγματικά τις θέλουν και περισσότεροι πολίτες από αυτούς που σας ψηφίζουν. Όμως εσείς λέτε ή όλο ή τίποτα. Σας λέει λοιπόν ο Τσίπρας, ελάτε εδώ, σε μερικά συμφωνούμε. Θα ψηφίζετε και αν δεν θέλετε να έρθετε μαζί μας. Αν φέρω αυτό και αυτό θα το ψηφίσει το ΚΚΕ? Το ΚΚΕ απαντά όχι. Ναι, αλλά τι να κάνω, ένα πρόγραμμα που δεν θα μπορέσετε να το εφαρμόσετε. Αυτό είναι το ερώτημα. Έχει αποδειχθεί ότι το μερικό δεν φέρει κανένα απολύτως αποτέλεσμα, αντίθετα συγκαλύπτει τη συνολική πορεία της κατάστασης. Από αυτή την άποψη λοιπόν, το να συμφωνήσουν σε 4-5 σημεία δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας, όταν το πλέγμα από το οποίο εξαρτάται η ζωή των εργαζόμενων του λαού μας είναι πολύ περισσότερα θέματα. Και από αυτή την άποψη δεν θα φτάσει σαν να καλλιεργούσαμε αυτά. Πες ότι μπορεί με μια ονομαστική αύξηση των μισθών να αλλάξει η κατάσταση, ενώ επί της ουσίας το αντίκρισμα είναι η πραγματική αξία που έχει το εισόδημα του εργαζόμενου του λαού. Και από αυτή την άποψη το πραγματικό εισόδημα είναι συνιστός από όλων παραμέτρων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και λέμε ότι δεν μπορείς με 4-5 μέτρα να αλλάξεις αυτή την κατάσταση. Οδεύει το κακό στο χειρό και βεβαίως ούτε καν βελτίωση δεν θα σημαίνει. Αντίθετα, είναι μια αποδοχή της λογικής του μικρότερου κακού. Και αυτή η λογική του μικρότερου κακού έχει οδηγήσει στο να χειροτερεύει συνεχώς τη θέση του λαού και το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Αντίστοιχα, πειράμα δεν είναι η Ελλάδα η μοναδική, έχει γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα αποτελέσματα ήταν τραγικά και για το εργατικό κίνημα, γιατί φυσικάστηκε τα χρόνια αυτά τα οποία συμμετείχαν κομμουνιστικά κόμματα σε κυβέρνηση. Δηλαδή, κύριε Καραθανασόπουλε, θεωρείτε ότι δεν μπορεί να συγκροτηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση? Αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορεί να συγκροτηθεί προοδευτική κυβέρνηση. Και θα είναι αυτή. Αν πάει με το Πασόκ μόνο. Προσέξτε, ακόμη και με το Πασόκ να πάει. Γιατί τη λέτε μούφα, γιατί τη λέτε προοδευτική κυβέρνηση. Είναι πολύ απλό. Η νέα κυβέρνηση δεν θα, η προοδευτική όπως την ονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ, δεν θα αναγκαστεί να προχωρήσει τα 250 υπολοιπόμενα προαπαιτούμενα αντιλαϊκά του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν θα αναγκαστεί να μπει στη λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είσαστε έγκλητοι δημοσιογράφοι και παρατηρείτε. Η συζήτηση στην οποία γίνεται περί κοστολόγησης των προγραμμάτων. Εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα, έχετε δίκιο. Από τη στιγμή που μπαίνει λοιπόν το κόστος στη μέση, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι παίζεται στα ζάρια η αξιοπρέπεια. Το δικό σας πρόγραμμα το έχετε μετρήσει? Έχετε κάνει δημοσιονομικό κόστος? Γιατί είναι συγκεκριμένα τα ταμεία. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι άμα μπούμε σε μια τέτοια λογική του ψαλιδοχέρι σε επίπεδο ατοχής οικονομίας, τότε δεν πρόκειται επί της ουσίας να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η οικονομία έχει φανεί ότι έχει ατοχές να δίνει φοροαπαλλαγές, να δίνει κίνητρα επενδυτικά στο μεγάλο κεφάλαιο, ενώ δεν έχει καμία απολύτως αντοχή, μπαίνει στο κόφτη των δημοσιονομικών μέτρων όσο αφορά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς λέμε ότι η επόμενη κυβέρνηση στις συμπληγάδες αυτές που έχει καθορίσει η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι δεσμεύσεις της χώρας μας απέναντι στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να υπάρξει με κανένα τρόπο
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του λαού. Αντίθετα, θα υπάρχει χειροτέρευση. Το ευρώ είναι φετίχ. Ο κύριος Βαρουφάκης πρότεινε τις Δήμητρες. Προσέξτε. Όχι, να μπορούμε να είμαστε και στο ευρώ και να έχουμε και τη Δήμητρα. Το ψηφιακό αυτονόμισμα. Ναι, ναι. Μακάρι να είναι τόσο απλά τα ζητήματα που με ένα νόμισμα να λύνεται τα προβλήματα του κόσμου. Δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι εκτός ευρώ και οι οποίες τα προβλήματα συνεχίζουν να είναι πολλά, ίσως και περισσότερα για το λαό. Εμείς το ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε αντιταχθεί στην ένταξη της χώρας μας και στην ΝΟΚ και στην ΟΝΕΚ του ευρώ. Τώρα δηλαδή μας λέτε ότι δεν θα είχατε πρόβλημα να φύγουμε από το ευρώ. Μας το λέτε και σήμερα. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Να το διευκρινίσουμε. Έτσι, εμείς το έχουμε διευκρινίσει πάρα πολύ έγκαιρα. Γιατί θα ήθελα σαν να καλλιεργούσαμε αυτά, απάντησαμε άλλαζε το νόμισμα ότι θα αλλάζει και η ζωή του κόσμου. Δεν αλλάζει. Ναι. Εμείς λέμε ότι χρειάζονται γενικότερες ρήξεις και αλλαγές, οι οποίες το βασικό ποιο είναι, για ποιο σκοπό θα υπάρχει οικονομική δραστηριότητα και παραγωγική δραστηριότητα, αν θα είναι για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού ή αν θα είναι για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Μάλιστα. Αυτό είναι το κριτήριο. Και από αυτή την άποψη, το νόμισμα είναι απλά και μόνο ένα εργαλείο υλοποίηση μια αντιλαϊκή πολιτική στις σημερινές συνθήκες. Μάλιστα. Και το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Καραθανασόπουλε, έγινε ολόκληρη ιστορία με το άνοιγμα αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας προς τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν είναι όμως εγκληματίες και φασίστες. Έδωσε έτσι, πήρε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΟΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, πήρε μια σκληρή θέση. Είναι όλοι φασίστες και εγκληματίες ή υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, πώς να το πω, μπορεί να είναι και παραπλανημένοι ή να είναι εξοργισμένοι. Εσείς πιστεύετε ότι είναι παραπλανημένοι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής μετά από τις δολοφονίες που έχουν γίνει, μετά τις εγκληματικές επιθέσεις σε εργαζόμενους, συνδικαλιστές, μετανάστες, στις λαϊκές αγορές, μετά από τα δουλεμπορικά γραφεία που είχαν δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα? Δεν θεωρούμε ότι είναι παραπλανημένοι αυτοί οι ψηφοφόροι. Είναι συνειδητοί ψηφοφόροι στο σύνολό τους και οι οποίοι αποδέχονται αυτές τις εγκληματικές, την εγκληματική ιδεολογία και τις εγκληματικές πρακτικές. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για προσπάθεια να ψαρέψει κάποιο στα θολά νερά. Αυτό επί της ουσίας τι κάνει, διευκολύνει και εξοραίζει την ίδια τη δράση αυτών των μορφωμάτων, ανεξάρτητα με τι πρόσχημα μπορούν να πάρουν κάθε φορά. Γι' αυτό ακριβώς και λέμε ότι επίσης δεν πρέπει να υπάρχει καμία άνοχη σε τέτοιου είδους απόψεις και σε τέτοιου είδους αντιλήψεις, αλλά αντίθετα με αποφασιστικότητα το κίνημα, το εργατικό, λαϊκό και το νολαϊστικό, να τους κλείσει βαθιά μέσα στα λαγούμια της ιστορίας. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να επαναλάβουμε, υποψήφιος βουλευτής ΑΧΑΙΕΣ με το ΚΚΕ, καλή επιτυχία και στο κόμμα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.